Της εικόνας που παρουσιάζεται μέσα στα γήπεδα και για ακόμη μια φορά, κύριε Κωνσταντίνου, καλωσορίζω τον κύριο Βασίλη Κωνσταντίνου, παλέμαχος ποδοσφαιριστής, αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Αυτή την αίσθηση έχει κανείς, είτε έχει σχέση με τα γήπεδα, είτε παρακολουθεί αγώνες, είτε δεν παρακολουθεί αγώνες. Μας έχει αποτυπωθεί αυτή η εικόνα. Εντάξει, βία θα υπάρχει πάντα. Αλλά και πρέπει να ξεχωρίσουμε, ας πούμε, τη αγωνιστική βία και την απλή βία. Γιατί βία, από τη στιγμή που υπάρχουν διαφορετικοί λαοί και διαφορετικές φυλές, θα υπάρχει κάποια βία. Άλλωστε αυτό το βλέπουμε. Θέλω να πω όμως ότι αυτό το περιστατικό δεν νομίζω ότι είναι αθλητική βία, νομίζω ότι είναι προσωπική βία. Δηλαδή? Κάποιοι άνθρωποι, κάποια παιδιά, καταρχήν από ό,τι διάβασα υπάρχουν και κάποιοι ξένοι οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτό το ξυλοδαρμό του φιλάθλου του εθνικού. Όταν λέτε ξένοι? Ξένης υπηκότητος. Δεν ξέρω τώρα τι υπηκότητα είναι και ούτε θέλω να αναφερθώ, το διάβασα, που σημαίνει ότι στα επεισόδια τα οποία γίνονται εντός γηπέδου υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι Έλληνες, νομίζω ότι δεν είναι φιλάθλοι, δεν είναι οπαδοί και μπαίνουν για να δημιουργήσουν οποιαδήποτε στιγμή κάποιο πρόβλημα, να ξεσηκώσουν τους υπόλοιπους για να δημιουργήσουν επεισόδια. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, πιστεύω ότι η αθλητική βία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί, γιατί όλα τα αθλήματα, τα περισσότερα για να μην πω όλα, πιστεύει ο κόσμος που πηγαίνει ότι δεν είναι καθαρά. Υπάρχουν καταγγελίες.